Για το μεγάλο άλμα του Πασόκ και μια πορεία ανόδου μη αναστρέψιμη, δεσμεύτηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στον Γέρακα. Χάνεις ένα μάτς που ξεκινάει από το 0-0. Εγώ το μάτς το πήρα 32-8. Άρα το 13-15 δεν είναι ήττα. Και αυτοί που γυρνάνε όλη την Ελλάδα και δίνουν υποσχέσεις, να εξηγήσουν στον κόσμο γιατί δεν πήγαμε 18 και πήραμε 13. Θα συνεχίσω στην ίδια πορεία του ήθους, της υπευθυνότητας, της συνέπειας και του συγκεκριμένου προγραμματικού λόγου. Οι υποψήφοι που εγκαλούνται από τον Νίκο Ανδρουλάκη για χαμηλές πτήσεις του κόμματος στις εκλογικές τους περιφέρειες επιμένουν στην ανάγκη για αλλαγή ηγεσίας. Για να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, σίγουρα χρειαζόμαστε αλλαγή ηγεσίας. Και αλλαγή ηγεσίας, από ό,τι φαίνεται, ο μόνος που μοιάζει να κερδίζει τον κύριο Ανδρουλάκη στο δεύτερο γύρο είμαι εγώ. Ξέρετε ότι εγώ δεν μάσησα ποτέ τα λόγια μου. Και ναι, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια νέα αρχή. Γιατί εγώ θέλω να έχω το βλέμμα μου στο μέλλον, όχι στο παρελθόν. Το χθες κρίθηκε. Κρίθηκε στις ευρωεκλογές. Δεν έχει να δώσει κάτι άλλο. Ό,τι ήταν να δώσει, το έδωσε. Καθαρή εντολή για να ηγηθεί του Πασόκ ζήτησε ο Μιχάλης Κατρίνης, που είχε την κεντρική του ομιλία στο Περιστέρι. Εγώ οραματίζομαι ένα Πασόκ το οποίο ανοίγει και διευρύνεται. Παίρνει πρωτοβουλία και φτιάχνει μια μεγάλη παράταξη. Για να πας από το 13 στο 33% πρέπει να πείσεις χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες ότι είσαι αξιόπιστος και ικανός να κάνεις αντιπολίτευση. Και η αντιπολίτευση που έγινε το προηγούμενο διάστημα κρίθηκε στις ευρωεκλογές. Την πεποίθησή της ότι αν εκλεγεί πρόεδρος, το Πασόκ μπορεί να επανέλθει σε κυβερνητική τροχιά, εξέφρασε η Άννα Διαμαντοπούλου σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Είναι όλες οι γενιές εδώ. Είμαστε όλοι έτοιμοι να αλλάξουμε σελίδα. Να αλλάξουμε σελίδα στη χώρα, να αλλάξουμε σελίδα στην παράταξη, να αλλάξουμε σελίδα στον κόμμα, να αλλάξουμε σελίδα στους εαυτούς μας. Από το Αγρίνιο, Χάρης Δούκας απάντησε στις αιχμές του Νίκου Ανδρουλάκη, που μίλησε για πρίγκιπες και τυχοδιώκτες στο κόμμα. Και την αλλαγή ηγεσίας, δεν τη λέω μόνο εγώ, τη λένε άλλοι 4-5 συνολικά υποψήφοι για την Προεδρία στο Πασό Κίνημα Αλλαγής. Κανένας από όλους αυτούς δεν είναι ούτε τυχοδιώκτης, ούτε φευγάτος, ούτε αλαζόνας, ούτε πρίγκιπας, ούτε σουλτάνος. Η ενότητα χτίζεται και σφυριλατείται με τις πράξεις μας. Σε λίγη ώρα ο Χάρης Δούκας θα έχει την κεντρική του ομιλία στο κλειστό γήπεδο του Πανελληνίου και ο Παύλος Γερουλάνος ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία μπροστά από την Παλαιά Βουλή.